Βίωσε και κάτι και να πω ότι ξέρω, έχει χωρίσει με τον Μιχάλη, έτσι δεν είναι το μουρό του που ήσασταν μαζί, απλά ήταν γνωστή η σχέση σα. Εσύ βίωσε μια κατάσταση ο σύντροφό σου να έχει παιδί από προηγούμενο του γάμου, από προηγούμενο τη σχέση. Πώ το βίωσε αυτό, να συζεί με έναν άνθρωπο που κάποια Σαββατοκύριακα θα έπαιρνε το παιδί, που έχει υποχρεώσει, που εσύ πρέπει να συμβιώσει με ένα παιδί που δεν είναι δικό σου, αλλά. Το βλέπει αδικό όταν αγαπά τον άνθρωπο αυτόν που είστε μαζί. Το εξαρτάται το πώ θα το διαχειριστεί, το πώ θα το διαχειριστεί και ο άνθρωπο που έχει δίπλα σου. Γενικά, προφανώ είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Αλλά νομίζω με αγάπη και κυρίω αγάπη μπορεί να τα καταφέρει όλα. Δεν υπάρχει. Είδε τον εαυτό σου να νοιάζεσαι, α πούμε, τι θα φάει, να φτιάξω κάτι για φαγητό. Είδα σε πολλέ μορφέ τον εαυτό μου γενικά. Αλλά. Επειδή θέλω να σεβαστώ το γεγονός ότι είναι από ένα πολύ μικρό κοριτσάκι και πολύ γλυκό, να το προστατέψω λίγο και να μην έχω πάρα πολλά. Ναι, γιατί... πραγματικά δεν το λέω τελείως μόνο για σένα. Ναι, δεν το ξέρω, το καταλαβαίνω. Ναι. Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες, αλλά επειδή προσπαθούσα γενικά και όλα αυτά τα χρόνια με νύχια και με δόντια, Γρηγόρη, δεν μπορείς να φανταστείς, να προστατέψω όλο αυτό το κομμάτι και να μην βγάλω κάτι προς τα έξω, γιατί αισθανόμουν ότι είχα μια αλφα ευθύνη λίγο παραπάνω σχετικά με αυτό. Προσπαθούσα να είμαι πολύ συμμαζεμένη γενικά και να μην πω πολλά. Δεν νομίζω πάντως να υπάρχουν άνθρωποι ενώ δημοσιογράφοι που να μην σέβονται την. Βέβαια, έχει συμβεί στο παρελθόν οι δημοσιογράφοι να μην σέβονται και την παρουσία παιδιού, αλλά το θεωρώ αυτό τόσο κατακριτέο και ακόμη και νομικά διώκεται αυτό. Αν κάποιο ενώ δημοσιογράφο ή κάποιο φερθεί άσχημα σε ένα παιδί ή γράψουν κάτι για το παιδί. Γι' αυτό λέω, δεν ξέρω γιατί ταλαιπωρήθηκες τόσο πολύ εσύ. Γιατί χρειαζόντουσαν. Μπορώ να το καταλάβω αυτό, ότι μπορεί να θέλουν κάποιες ερωτήσεις, κάποιες απαντήσεις σχετικά με πράγματα που έχουν στο μυαλό τους. Αλλά να μην τους αρέσει πάντα όταν η απάντησή σου είναι αρνητική. Που στην τελική θες να κάνεις, προστατεύεις τον εαυτό σου και όλο αυτό το περιβάλλον που έχεις πίσω σου. Αλλά είναι λίγο κρίμα το να βλέπεις να υπάρχει μια απογοήτευση. Δηλαδή, θυμάμαι και όλες μου έχουν πει: α, δεν θα μιλήσεις για τον Μιχάλη, για τις σχέσεις σου, για το οτιδήποτε. Δεν θα βγεις εξώφυλλο στο περιοδικό μας. Δηλαδή, ναι, έχουν συμβεί, ας πούμε, και κάτι τέτοιο, το οποίο και δεν έχω πρόβλημα. Όχι, δεν θα μπω σε αυτό το τρυπάκι. Δεν δίψαω τόσο για τη δημοσιότητα. Όχι, να πω να τα ξεπουλήσω όλα. Αλλά ουσιαστικά δηλαδή υπήρξε και αυτό το. Γιατί αυτό είναι και λίγο σαν εκβιασμό. Ναι. Ή μας μιλάς, δεν έχει εξώφυλλο. Ναι, μου το έχουν κάνει αυτά. Αυτό. Μου τα έχουν κάνει αυτά, αλλά δεν πειράζει.